Μόνο το ξυλοκυβώτιο που θα βγάλουμε πράγματα από μέσα που είναι για περίπτωση. Αυτό θα πάνε το χέρι. Θα πάνε το χέρι. Το καλύτερο που είναι με το χέρι αυτά. Πώς μπορεί να έχει. Αυτά τώρα γίνονται από διάπλου. Ευχαριστούμε τον Δήμο Περιστερίου για την ευγενική κίνησή του να μας φέρει όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι αναγκαία. Γιατί ξέρετε, εδώ στο νοσοκομείο Ελπίζει δίνουμε μια μάχη κόντρα σε όλους και σε όλα για τους ανασφάλιστους. Τώρα έχουμε και μια κοινή συμφωνία να προχωρήσουμε σε μια κατά κάποιο τρόπο αδελφοποίηση του νοσοκομείου Ελπίζει με τον Δήμο Περιστερίου και σε μια συμφωνία συνεργασίας για τους ανασφάλιστους του Περιστερίου και της ευρύτερης περιοχής. Είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από εμάς. Δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε κανέναν και απλά προχωράμε. Έτσι απλά. Είπε ο κύριος διοικητής, δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε κανέναν. Ναι, ρωτάμε μόνο την κοινωνία και τις ανάγκες της κοινωνίας. Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον κύριο διοικητή, τον κύριο Γιάνναρο, εδώ στο νοσοκομείο Ελπής, για αυτή την μεγάλη βοήθεια που θα παρέχει προς την πόλη και προς την κοινωνία της πόλης, στους συμπολίτες μας που η ζωή δεν φάνηκε δίκαιη μαζί τους. Στους συμπολίτες μας που πραγματικά έχουν ανάγκη. Την ερχόμενη εβδομάδα ο κύριος διοικητής θα έρθει στο Δήμο και θα υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία συνεργασίας αλληλεγγύης και ανθρωπιάς από ένα νοσοκομείο που σε πείσμα των καιρών από το πρωί μέχρι το βράδυ δίνει τη μάχη δίπλα στο συνάνθρωπο που, όπως είπα προηγουμένως, που η ζωή δεν φάνηκε δίκαιη μαζί τους. Κύριε διοικητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να προσθέσω και κάτι άλλο. Είναι οξύμορο, αλλά τη βοήθεια την οποία δεν δεχθήκαμε ποτέ από τον Δήμο Αθήνας, που υποτίθεται ότι έχει και σχέση με το νοσοκομείο Ελπής, τη δεχθήκαμε από το Δήμο Περιστερίου. Ευχαριστούμε πολύ και ας το καταλάβουν κάποιοι. Σήμερα για μας ήταν μια συνάντηση ελπίδας, αξιοπρέπειας, αλληλεγγύης, στη δύσκολη εποχή που διανύουμε. Για μας η αλληλεγγύη είναι η μόνη φωτεινή πλευρά της κρίσης. Για άλλους, αυτή την εποχή είναι παραλίες. Εμάς είναι ο άνθρωπος, η ανθρωπιά, η αξιοπρέπεια, η ελπίδα, το χαμόγελο.